Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θέλω, αυτό είναι ένα βίντεο που το κάνω, ουσιαστικά δεν έχω κάτι καινούριο να σας πω όσον αφορά τα καλλιτικά κτλ. Εγώ από τις 23 Μαρτίου μέχρι τις 2 Απριλίου θα απουσιάζω, θα βρίσκομαι στην Αγγλία. Έχει ένα σεμινάριο το οποίο λέγεται Making Cosmetics from Manufacturing to Branding στο Coventry, στο Ricoh Arena, το οποίο έχω δηλώσει συμμετοχή και θα πάω να δω πώς... το insider view, δηλαδή θα πάω ως φαρμακοποιός επιχειρηματίας, δηλαδή σαν κάποιος που θέλει να κάνει καλλιτικά. Έχει πάρα πολλά σεμινάρια εκεί, έχει δύο μέρες που είναι full με διαλέξεις και επίσης έχει και exhibition. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσο θα με ενδιαφέρει και τι θα δω εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψουν να βγάλω φωτογραφίες, να τραβήξω βίντεο, να μιλήσω με κάποιον. Εγώ πάντως θα πάω να δω και θα σας πω τη γνώμη μου μετά. Απλά από τις 23 του Μάρτη μέχρι και τις 2 του Απριλίου δεν θα μπορώ να ποστάρω βίντεο γιατί δεν θα είμαι στο σπίτι μου και ακόμα και αν έχω την κάμερα και αν έχω τραβήξει βίντεο δεν νομίζω ότι θα μπορώ να πάω κάπου να τα κάνω edit και upload, οπότε όλα αυτά θα τα δείτε μετά τις 2 Απριλίου, όπως θα δείτε επίσης και τα αγαπημένα του Μαρτίου, όπως θα δείτε επίσης και τα πράγματα που θα αγοράσω από την Αγγλία, γιατί έχω βάλει μερικά πράγματα στο μάτι. Το κακό βέβαια είναι ότι θα ταξιδέψω χωρίς βαλίτσα, επειδή δεν σκοπεύω να μείνω σε ένα μέρος και θα επισκεφτώ διάφορα μέρη. Θα πάω στο Brighton, μάλλον θέλω να μείνω μερικές μέρες Λονδίνο να κάνω κάτι βόλτες στην αγορά, θα ανέβω πάνω στο Coventry, μπορεί να ανέβω και πιο ψηλά στο Bradford παλιά γιατί σπούδαζα εκεί να δω το μέρος κτλ. Θα ταξιδέψω πάρα πολύ, δηλαδή θα πάρω μαζί μου ελάχιστα πράγματα και δεν έχω και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αγοράσω πολλά και να τα κουβαλήσω και τι θα πάρω και τι δεν θα πάρω. Πάντως σίγουρα θα βγάλω φωτογραφίες και σίγουρα θα τα βάλω όλα αυτά στο blog μου αφού γυρίσω στις 2 Απριλίου. Βέβαια τίθεται και ένα άλλο θέμα, λείποντας τόσες μέρες από το φαρμακείο όταν θα γυρίσω θα με περιμένει πάρα πολύ δουλειά. Οπότε ζητάω κατανόηση για την απουσία μου. Θα προσπαθώ να τσεκάρω Facebook και όλα αυτά για να μην μείνω πίσω και στο blogging και σε όλα. Σας στέλνω πάρα πολλά φιλιά. Πείτε μου σας παρακαλώ στα comments αν έχετε πάει Αγγλία, αν έχετε πάει Λονδίνο, αν ζείτε στην Αγγλία, αν ξέρετε κάτι για μένα να πάρω, κάτι που δεν πρέπει να χάσω, κάπου που πρέπει να πάω, κάτι που πρέπει να δω αυτές τις μέρες. Γράψτε το στο comments και εγώ κάποια στιγμή βέβαια σίγουρα θα τα τσεκάρω το YouTube μου συνέχεια, θα το δω και θα σας πω και τις εμπειρίες μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο, τα λέμε τώρα μετά την Αγγλία, με τα favorites του Μαρτίου, με τις εντυπώσεις μου από την Αγγλία, με το vlog για τα μαλλιά, πώς έχουν μεγαλώσει. Και με τα hauls που θα κάνω για τα πράγματα που θα πάρω και πολλά άλλα, γιατί εγώ στο σημειωματάριό μου έχω τουλάχιστον άλλα 25 topics για βίντεο που θέλω να κάνω αυτό τον καιρό και όλα μένουν πίσω και θα επανέλθω δρυμύτερη. Φιλάκια πολλά, καλά να περάσετε, καλά να περάσετε την 25η Μαρτίου στην παρέλαση. Σας εύχομαι εσείς να ό,τι καλύτερο. Εγώ θα πάω επάνω στην Αγγλία και θα βρέχει και εσείς θα είστε εδώ και θα πίνετε βραπέδες στην Ελλάδα. Αλλά εγώ θα γυρίσω και θα σας πω όλες τις εντυπώσεις μου και κυρίως από το σεμινάριο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!